Small Ball επεισόδιο 18 με Νίκο Γιορδαμνή, μαζί μου όπως πάντα τον Δημήτρη Τσακίρη. Η παρέα μας σήμερα είναι λίγο μεγαλύτερη, καθώς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν ευγνωσμένης αξίας προπονητή, τον Μάκη Γιατρά. Coach, καλησπέρα και σε ευχαριστούμε που αποδέχτηκες την πρόσκληση να είσαι σήμερα μαζί μας. Καλησπέρα, Coach. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ. Καταρχάς, είσαι σε πολύ ωραίο μέρος εκεί πέρα, καλοκαιρινός. Είμαστε μέσα στο κλίμα των ημερών, νομίζω. Μπορεί να παίζουμε μπάσκετ ακόμα, αλλά είσαι εκεί που πρέπει, νομίζω. Ξεκάθαρα. Έχει βάλει από το μαζέστη, οπότε είμαι πραγματικά σε ωραίο μέρος. Είμαι κοντά στη θάλασσα. Είσαι σίγουρα σε καλύτερο από εμάς. Σίγουρα σε καλύτερο από εμάς. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ μαζί να μιλήσουμε για αρκετό μπάσκετ σήμερα και έχουμε πολλά να πούμε, νομίζω, γιατί ήσουν και στο Final Four, παρακολούθησες πολλές αναμετρήσεις από κοντά. Ξεκινάνε τελική. Στο επεισόδιο που θα γυρίσουμε θα προβληθεί Τετάρτη, οπότε ξεκινάνε τελική σήμερα. Και νομίζω είσαι ο καθήλυνα αρμόδιος, έχοντας παρακολουθήσει αρκετά και τις δύο ομάδες, να μας πεις μερικά πράγματα και για τις δύο, να μιλήσουμε με τα γραφικά και για πολλά άλλα που απασχολούν το ελληνικό μπάσκετ. Δεν έχουμε καμιά έκπληξη. Πάλι τελικούς θα έχουμε μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Ίσως στα τελευταία χρόνια πρώτη φορά ο Παναθηναϊκός έχει το πλεονέκτημα έδρας, έχει ένα μικρό πλεονέκτημα σε σχέση με τον Ολυμπιακό. Αυτό έχει να κάνει και με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας και την ψυχολογία που βρίσκεται η ομάδα του Παναθηναϊκού και το πλεονέκτημα έδρας και τα προβλήματα τραυματισμού που έχει ο Ολυμπιακός. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει δείξει ότι είναι μια ομάδα που μάχεται, που στα παιχνίδια που έπρεπε με τον Παναθηναϊκό τα κέρδισε. Οπότε πιστεύω και θα δούμε αμφίροπες αναμετρήσεις και θα είναι καλό για το μπασκετικό κοινό να δουν ωραία παιχνίδια. Για να τα βάλουμε τα πράγματα με μια σειρά. Βρέθηκες στο Βερολίνο, είδες από κοντά τις αναμετρήσεις. Θέλω να μου πεις, αν περίμενες αυτό το αποτέλεσμα ή τι δεν περίμενες να δεις σε αυτό το Final Four. Εγώ θα μιλήσω ειλικρινά. Εγώ περίμενα ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να δυσκολεύσει πολύ περισσότερο τη Ρεάλ από ότι θα περίμενα ο Παναθηναϊκός να κερδίσει τη Ρεάλ στο τελικό. Δεν διαψεύτηκα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν μπήκε καν στο παιχνίδι με τη Ρεάλ. Είχε χάσει σχεδόν το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Παναθηναϊκός ήταν η πιο φορμασμένη ομάδα στο Final Four και στο παιχνίδι με τη Φενέρ. Ενώ μπόρεσε η Φενέρ και του Μπίου στο παιχνίδι, έφτασε μέχρι στον ένα πόντο. Με άξονες σε αυτό το παιχνίδι, τον Γκραντ που ήταν εξαιρετικός. Παπαπέτρου, Καλαϊτζάκη που κάνανε σπουδαία δουλειά. Και χωρίς να έχει σε μεγάλη μέρα τον Ναν και τον Σλούκα, μπόρεσε και κέρδισε σχεδόν σχετικά εύκολα στο τέλος τη Φενέρ. Πίστευα ότι στο τελικό, για να έχει ελπίδες ο Παναθηναϊκός, θα έπρεπε ο Ναν, το είχα πει και σε μια συνέντευξη που έδωσα, ότι για να κερδίσει ο Παναθηναϊκός πρέπει και ο Ναν και ο Σλούκας να ανεβάσουν το σκοράρισμα και τη δημιουργία τους. Έγινε, κέρδισε δίκαια ο Παναθηναϊκός και νομίζω ήταν η πιο φορμασμένη ομάδα στο Final Four και μπόρεσε και κατέκτησε ένα ευρωπαϊκό τίτλο. Πάντω έλεγε στην αρχή θα σε περνάγανε για τρελό. Coach, τη διαφορά την έκαναν οι παίκτες στο τελικό ή θεωρείς ότι ο Παναθηναϊκός άλλαξε κάτι στον τρόπο αντιμετώπισης της Ρεάλ συγκριτικά βλέποντας τον ημιτελικό του Ολυμπιακού? Κοίτα, τη διαφορά την κάνουν οι παίκτες. Οι παίκτες παίζουν, οι παίκτες είναι πρωταγωνιστές. Αλλά αν δεν υπάρχει και staff από πίσω, δεν γίνεται να παίξουν οι παίκτες μόνοι τους. Και δεν το λέω γιατί είμαι προπονητής, το λέω είναι αυτό που πιστεύω. Οι παίκτες είναι πρωταγωνιστές. Σίγουρα οι παίκτες παίζουν ρόλο, αλλά και η τακτική παίζει ρόλο. Και η προσωπικότητα των προπονητών παίζει ρόλο. Και η διαχείριση παίζει ρόλο, πώς διαχειρίζει την ομάδα σου. Και ο κόσμος έπαιξε ρόλο. Στο τελικό, ο Παναθηναϊκός είχε πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο. Σίγουρα επηρεασμένος, νομίζω ο Παναθηναϊκός, το είπα πριν, ότι βρίσκοντας σε πολύ καλή μέρα τον Σλούκα και τον Ναν. Ο Σλούκας δεν έχασε σουτ. Ο Ναν στα κρίσιμα σημεία ήταν εκεί. Έχει δηλαδή που πήγε να φύγει το παιχνίδι, γύρισε το παιχνίδι. Και αν και είχε τρία φάλους από τον ημίχρονο. Μίτογλου ήταν εκεί, έβαλε δύο τρίποντα από τη θέση 5 με τα δύο ποπά του που έκανε πάνω στον Ταβάρες. Ο Γκραντ όλο το παιχνίδι και στην αμυνά του και στην επίδεση πάντα καθοριστικούς πόντους. Γενικά η ομάδα του Παναθηναϊκού έκανε αυτό που έπρεπε για να μπορέσει και πήγε το παιχνίδι και ψηλά στο σκορ. Γιατί ο Παναθηναϊκός φέτος κέρδισε με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Υπήρχαν παιχνίδια που τα κέρδισαν την άμυνα, υπήρχαν και παιχνίδια που τα κέρδισαν στην επίθεση. Ήταν μια ομάδα η οποία είχε συνέχεια. Νομίζω η μεταγραφή του Ναν του άλλαξε το στάτους και την ψυχολογία και όλοι πιστεύανε
ότι μπορεί να κάνουν το κάτι παραπάνω και πιστεύω ότι και το παιχνίδι στη Μονακό με τον τρόπο που κέρδισε ήταν καθοριστικό για τη συνέχεια. Νομίζω το είπε, θα το λέει και ο Δημήτρης. Τώρα είναι το παιχνίδι, το έχουμε πει και εμείς πολλές φορές, που άλλαξε το momentum για τον Παναθηναϊκό. Ένα αυτό και ένα αυτό με στη Μαδρίτη, νομίζω, στην κανονική διάρκεια. Εκεί ήταν ένα άλλο παιχνίδι. Είχε χάσει ο Παναθηναϊκός στο τελικό κύπελλο από τον Ολυμπιακό. Θα περίμενε να τα χάσει η Ρεάλ, το οποίο δεν θα έπαιρνε και το πλεονέκτημα έδρας. Ναι. Γιατί η Ρεάλ, οι νίκες που έγιναν, η Φενέρ με στη Ρεάλ, ο Παναθηναϊκός με στη Ρεάλ, σε μια Ρεάλ που τότε φαίνονταν αδιάφορη, το είχε σβήσει. Αδιάφορη εισαγωγικά, έτσι δεν μπορεί να είσαι αδιάφορο. Αλλά επειδή είχε μια διαφορά μεγάλη στην Ευρωλίγκα και η νίκη αυτή του έδωσε το πλεονέκτημα του Παναθηναϊκού. Γιατί μπορεί, αν δεν είχε το πλεονέκτημα, να ήταν τελείω διαφορετικά τα πράγματα. Αν και στον αθλητισμό δεν υπάρχει αν. Ο αθλητισμός είναι αυτό που ζούμε και όπως έχω πει πολλές φορές, ένα λάθος σφύριγμα, μια βολή, ένα καλάθι, ξέρεις, ραμπάζερ μπίτερ, μπορεί να αλλάξουν όλη την ιστορία, μπορεί να αλλάξουν όλο το momentum. Coach, εγώ θέλω να σε ρωτήσω για το κεφάλαιο Αργίνα Ταμάν. Ήρθε το καλοκαίρι έχοντας μια πραγματικά δύσκολη αποστολή. Ο Παναθηναϊκός πέρυσι τερμάτισε 17ος στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκα, πρώτα-τελευταίος. Με ένα ρόστερ με 10 από τους 12 παίκτες να είναι νέοι, να είναι μεταγραφές. Ήταν, μπορεί και ο μοναδικός σε όλη την Ελλάδα, δεν ξέρω, σε όλο τον κόσμο, που πίστευε από την αρχή ότι ο Παναθηναϊκός θα πετύχει. Στην αρχή ο στόχος ήταν play-off. Έπειτα μόνος του είπε, μετά την εντός έδρας ήταν μάλιστα από τη Μακάμπη στην κανονική περίοδο, βγήκε στη συνέντευξη τύπου και είπε, κλείσε εισιτήρια για Βερολίνο, ο Παναθηναϊκός θα είναι εκεί. Και στη συνέντευξη τύπου στο Final Four στο Βερολίνο είπε: ο Παναθηναϊκός θα πάει να το πάρει. Και ο Παναθηναϊκός θα το πάρει. Και σας το υπόσχομαι, θα φέρουμε το 7ο αστέρι. Είχε τρομερή αυτοπεποίθηση. Τα είπε όλα. Αλλά ξέρεις, θα συγκρίνουμε όμως όμοια πράγματα. Πέρυσι ο Παναθηναϊκός ήταν 17ος, αλλά δεν είχε καμία σχέση το μπάτζετ του Παναθηναϊκού που βγήκε 17ος με το μπάτζετ του Παναθηναϊκού που πήρε την Ευρωλίγκα. Και μπορεί να έφτιαξε μια καινούργια ομάδα, αλλά και εσύ παίζεις μπάσκετ. Ξέρεις τι εύκολο που είναι, σε εισαγωγικά εύκολο. Να έχεις τον Σλούκα, να έχεις τον Αν, να έχεις τον Ερναγκόμεθ, να έχεις τον Μίτογλου, να έχεις τον Λεσόρ. Δηλαδή είναι παίκτες οι οποίοι ήταν παίκτες οι οποίοι πραγματικά έχουν πρωταγωνιστήσει σε αυτό το επίπεδο. Ο Γκραντ, ο οποίος ένας παίκτης που ήρθε και όλοι τον είχαν περάσει ότι θα είναι ένας ρολίστας και ότι θα κάνει λίγα πράγματα στο Παναθηναϊκό, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, νομίζω ότι ήταν ένα σημαντικό κομμάτι στη λειτουργία του Παναθηναϊκού και ο προπονητής τον εμπιστεύτηκε και σίγουρα ο Αταμάν, γιατί ξέρεις πάντα εκτεθείς από αυτά που λες. Άμα δεν μιλάς, δεν μπορείς να εκτεθείς. Δεν είχε πρόβλημα να εκτεθεί. Βγήκε μπροστά, έδωσε αυτοπεποίθηση στην ομάδα, έδωσε αυτοπεποίθηση στον κόσμο. Ξέρεις, εγώ πολλές φορές λέω παιχνίδι. Αυτό το πήγε σε άλλο επίπεδο. Θα πάρω εκείνο, θα πάω στο Βερολίνο, θα πάρουμε την Ευρωλίγκα. Και από τη στιγμή που τα κατάφερε, του βγάζει το καπέλο και λες μπράβο. Να πάμε λίγο και στην αντίπερα όχθη. Καταρχάς να πούμε, εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που είπες, γιατί ούτε εγώ περίμενα αυτή την παρουσία του Ολυμπιακού στον ημιτελικό. Θεωρείς ότι παίζει ρόλο η πίεση μετά από δύο χαμένα Final Four? Εντάξει, στο ένα, σαφέστατο Ολυμπιακός δεν ήταν το φαβορί το 22, και ας έχασε το σουτ του Μίσιτς, πήγε σαν outsider, αλλά πέρσι, όχι λόγω budget, λόγω του μπάσκετ που έπαιξε όλη τη σεζόν, των προσδοκιών που έχτισε όλη τη σεζόν, ήταν το απόλυτο φαβορί. Και ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, έχασε και ένα παιχνίδι το οποίο οδηγούσε στον τελικό σε όλη τη διάρκεια του. Θεωρείς ότι έπαιξε ρόλο η πίεση? Γιατί εμένα, αν με ρωτούσες, ας πούμε, πριν το Final Four, θα σου λέγω ότι μπαίνουν, οι παίχτες θα μπουν λίγο πιο προετοιμασμένοι να πάρουν μια τρόπο την εκδίκηση. Αλλά ίσως τους κατέβαλε κάπως η πίεση των δύο χαμένων Final Four, σύν ότι ήταν και ο Παναθηναϊκός που είχε ήδη προκριθεί. Σου πω τη γνώμη μου. Πρώτα απ' όλα, μου αρέσει ο τρόπος που μιλάμε, γιατί με κάνει να μιλάω κι εγώ πιο άνετα. Θα σου μιλήσω, θα σου πω ποια είναι η άποψή μου σε αυτά που είπες. Νομίζω πίεση ότι ο Ολυμπιακός πήγε σε δύο Final Four και πήγε σε τρίτο, γιατί έπρεπε να κατακτήσει τον τίτλο, δεν υπήρχε. Πρώτα απ' όλα, ο Ολυμπιακός φέτος με τα προβλήματα που υπήρχε έχασε δύο παίκτες πολύ σημαντικούς. Στην πέστη χρονιά και με το τρόπο μπάσκετ που έπαιζε, γιατί δεν ήταν το μπάσκετ αυτό που λέγαμε την προηγούμενη χρονιά από τον Ολυμπιακό, που εγώ έλεγα ότι σαν προπονητή είναι το όνειρο του κάθε προπονητή να παίζει έτσι η ομάδα του. Οπότε ότι ήταν Ολυμπιακός και με τον τρόπο που πέρασε και με την Μπαρτσελόνα. Έτσι, με κλωτσές, μπουνιές και κατακεφαλιές, του λέω. Πολύ σκληρά παιχνίδια, πολύ δυνατά παιχνίδια. Σε πέμπτο παιχνίδι μέσα στη Βαρκελόνη. Εγώ απ' έξω νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ήταν επιτυχημένος και εγώ πίστευα τον ανάποδο. Δεν έχει καμία πίεση ο Ολυμπιακός. Και αυτό επειδή έχει την εμπειρία και
τους περισσότερους παίκτες να έχουν διευρυνθεί στο Final Four, θα ήταν πιο προετοιμασμένος και θα μπορούσε να διεκδικήσει τον τίτλο και δεν θα είχε την εικόνα αυτή στο ημιτελικό. Σίγουρα έπαιξε το αυτό που στο τέλος, ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε τη Φενέρ και ότι είχε περάσει το τελικό. Νομίζω ότι υπάρχει μια αντιπαλότητα στο Παναθηναϊκό, είναι λογικό. Όλα αυτά τα χρόνια, μην κρυβόμαστε. Νομίζω ότι κάπου επηρέασε. Συν ότι η Ρεάλ μπήκε μέσα και έβαλε 9 στα 11 τρίποτα, νομίζω, στο πρώτο ημίχρονο. Που αν η Ρεάλ σου βάλει 9 στα 11 τρίποτα στο ημίχρονο και εσύ δεν ακολουθήσει, κάτι που ο Παναθηναϊκός το έκανε. Και ενώ και η Ρεάλ με τον Παναθηναϊκό το ίδιο έκανε, αλλά ο Παναθηναϊκός έβαλε και ο Παναθηναϊκός στα σιωτ. Και μπόρεσε να ακολουθήσει και να είναι κοντά στο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός είχε απομακρυνθεί, είχε μεγάλη διαφορά. Όλα αυτά παίξαν ρόλο στο να γίνει αυτό που έγινε. Πάντα το λέω. Το συζητήσαμε και με τον Δημήτρη σε ένα επεισόδιο που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα. Αν είχε πάρει το ευρωπαϊκό Real, δεν θα ασχολιόταν κανείς. Θα λέγανε τώρα έχει κερδίσει η καλύτερη ομάδα, το πήρε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εσωστρέφεια στον κόσμο του Ολυμπιακού. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει μέσα στην ομάδα. Η ομάδα είναι πλέον πολύ έμπειρη. Έχει έναν πάρα πολύ έμπειρο προπονητή για να τα προσπερνάει αυτά και να πηγαίνει παρακάτω. Αλλά στον κόσμο του Ολυμπιακού υπάρχει μια εσωστρέφεια, γιατί ο αιώνιος αντίπαλος πήγε μετά από 14 χρόνια. Δημήτρη, 12. 12, ναι. Ναι, 12 χρόνια και το κέρδισε. Ενώ ο Ολυμπιακός έχασε, ας πούμε, τις ευκαιρίες του. Ασχέτως αν αυτές οι ευκαιρίες δεν ήταν εύκολες. Ήταν σε έδρες αντιπάλου, ήταν outsider τις περισσότερες φορές, αν εξαιρέσουμε την περσινή χρονιά. Τα είπες πάλι. Έτσι. Έτσι. Τι να. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που είπες. Τώρα, ο coach Μπαρτζόκας μετά το μικρό τελικό έκανε μια δήλωση. Είπε ότι αναγκάζεσαι κάθε καλοκαίρι να αλλάξει τη φιλοσοφία σου σαν προπονητής ανάλογα με αυτά που σου δίνει η αγορά. Θεωρείς ότι όντως τον παίχτη που του έλειπε, αυτόν που έψαχνε το καλοκαίρι, δεν τον βρήκε και ίσως αυτό του κόστησε σε κάποια παιχνίδια, ξέχωρα από τους τραυματισμούς και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, έτσι? Νομίζω ότι κάποια πράγματα στον Ολυμπιακό δεν κολλήσανε. Υπήρχαν παίκτες. Γιατί η ομάδα ενισχύθηκε μέσα στη χρονιά. Υπήρχαν παίκτες οι οποίοι δεν μπορούσαν να μπουν στην φιλοσοφία του κότσου Μπαρτζόκα. Νομίζω ότι ο κότσου δεν άλλαξε τη φιλοσοφία του. Το ίδιο μπάσκετ προσπάθησε να παίξει. Η ομάδα πιστεύω από την περσινή ήταν καλύτερα στο αμυντικό κομμάτι, άσχετα τι έγινε στο αμυντικό με τη Ρεάλ. Λέω στην πορεία και αυτό που έβλεπα στο γήπεδο, νομίζω ότι αμυντικά η ομάδα ήταν πιο συνεπής. Στην επίθεση είχε κάποια θέματα, είχε κάποια προβλήματα. Ο τρόπος που έπαιζε κάποια πράγματα σβιάνε, κάποια πράγματα δεν σβιάνε. Οπότε εγώ δεν θα συμφωνήσω. Νομίζω ότι ο coach δεν άλλαξε τη φιλοσοφία του, με την ίδια φιλοσοφία πήγε. Προσπάθησε οι παίκτες να προσαρμοστούν στη φιλοσοφία δική του. Κάποια πράγματα δεν βγήκαν, αλλά ξαναλέω πάλι, επειδή μου μίλησε πριν για την εσωστρέφεια των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού πρέπει να είναι περήφανοι για την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Για όλα αυτά που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Έχει γεμίσει το γήπεδο τα τελευταία χρόνια στο μπάσκετ. Έχουν δει πολύ ωραίο μπάσκετ. Μπορεί να μην ήθελε ένα τίτλο, αλλά η Ευρωλίγα δεν είναι κάτι εύκολο. Δεν είναι κάτι γιατί κάθε χρόνο θα πηγαίνουμε στα Final Four και θα παίρνουμε Ευρωλίγες. Μπράβο στον Παναθηναϊκό που την κατάκτησε. Μπράβο στον Ολυμπιακό που ήταν στο Final Four. Μπράβο που είχαμε δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four. Μακάρι να έχουμε κι άλλη ανάπτυξη για το μπάσκετ. Και να ξέρετε ότι αυτό δεν είναι εύκολο, είναι κάτι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Όπως να πούμε μπράβο και στο Περιστέρι που έφτασε στο Final Four του Champions League, να πούμε μπράβο στον Προμηθέα που πήγε στους 8 του Champions League, να πούμε μπράβο στον Άρη που πάλεψε για να μπει και αυτός που δεν τα κατάφερε να μπει στην 8 του EuroCup. Δεν είναι εύκολα πράγματα όμως. Νομίζω ότι μακάρι όλα αυτά που γίνονται να είναι καλό για την ανάπτυξη του μπάσκετ και να δούμε καλύτερα και αποτελέσματα, αλλά και να νέα παιδιά να μπαίνουν στο μπάσκετ, γιατί νομίζω ότι το μπάσκετ είναι ένα άθλημα που ταιριάζει στον Έλληνα. Και επειδή όλο μουρμουράμε και λέμε δεν υπάρχουν ταλέντα, υπάρχουν όσο περισσότερο κόσμο έρθει, τόσο περισσότερα παιδιά θα βγουν κοντά στο άθλημα, τόσο περισσότερα παιδιά θα βγουν. Και ελπίζω ότι μια επιτυχία της Εθνικής θα φέρει ουδέα πράγματα και θα μας κάνει πάλι να βγουν στους δρόμους και να πανηγυρίζουμε όλοι για το ελληνικό μπάσκετ. Εντάξει, μας έδωσε καλή πάσα να μιλήσουμε για Εθνική. Γιατί ακολουθεί, θα επανέλθουμε στην κουβέντα, θα πούμε και άλλα πράγματα για την Basket League και για τον Προμηθέα σίγουρα και άλλα θέματα που θέλω να σε ρωτήσω και εγώ πάνω κάτω και ο Δημήτρης φαντάζομαι. Αλλά επειδή ανοίγει τώρα το κεφάλαιο Εθνικής, μετά τις τελικούς άμεσα και όλα τελικοί θα γίνουν πάρα πολύ γρήγορα για να προετοιμαστεί η Εθνική για το Προολυμπιακό, με ομοσπονδιακό προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη, νομίζω
πιο ενωτική κίνηση δεν υπάρχει όσον αφορά το πρόσωπο τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον. Ήδη ο Σπανούλης προανήγγειλε την επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούμπο στην Εθνική. Θέλω να μου πεις λίγο τη γνώμη σου σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, βλέπουμε η Εθνική είναι η αγαπημένη όλων. Δεν έχει υπάρχει να σκεφτούμε ότι αν είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Άρης, ΠΑΟΚ, Προμηθέας, Περιστέρη, πρέπει όλοι να είναι κάτω από την ομπρέλα της Εθνικής. Πρέπει όλοι να δώσουν το καλύτερο για να μπορέσει η Εθνική να φέρει μια επιτυχία που και εκεί έχει φτάσει πολλές φορές κοντά και μπορεί να μην το έχει πετύχει, αλλά πάλι είναι αυτό που έλεγα πριν. Μια βολή, ένα λάθος, ένα λάθος σφύριγμα. Πολλά μπορούν να παίξουν ρόλο στο να μην γίνει αυτό. Νομίζω ότι είμαστε κοντά στο να γίνει κάτι καλό. Να ευχηθώ κι εγώ να είναι το κούμπο κοντά μας. Είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Είναι κάτι που χρειάζεται η Εθνική, το χρειάζεται ο κόσμος. Το προολυμπιακό γίνεται στην Ελλάδα. Νομίζω ότι το προολυμπιακό θα είναι πιο δύσκολο και από το Ολυμπιακό τουρνουά. Πιστεύω ότι αν περάσει η Ελλάδα, που πιστεύω θα περάσει, θα διεκδικήσει και μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο για το ελληνικό μπάσκετ. Ο Βασίλης είναι ένας προπονητής στα δύο χρόνια τώρα που κάνει τον προπονητή. Ξέρω την προσωπικότητά του σαν παίκτης και σαν προπονητής. Νομίζω ότι έφτασε τη μία χρονιά πέρυσι στην τρίτη θέση που είναι το δικό μας πρωτάθλημα για μας. Αυτό λέγαμε πάντα. Το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό για τις άλλες ομάδες στην τρίτη θέση είναι το δικό μας πρωτάθλημα. Στην Ευρώπη έκανε μια εξαιρετική πορεία με το Περιστέρι φέτος. Ενώ είχε ξεκινήσει πολύ δύσκολα με αρνητικά αποτελέσματα, μπόρεσε να το γύρισει και αυτό έχει να κάνει με την προσωπικότητα του Βασίλη και όλου του οργανισμού και όλου του staff. Δεν είναι μόνο ο Βασίλης. Πάντα οι ομάδες είναι ομάδες, δεν έχει να κάνει με πρόσωπα. Ο Βασίλης μπορεί να είναι η κεφαλή, αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι γύρω από αυτόν. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και να δούμε επιτυχίες με την ελληνική ομάδα. Coach, εγώ θα ξεφύγω από το κεφάλαιο Εθνική, θα ξεφύγω και από Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Θα σε πάω σε μια άλλη ομάδα της Basket League. Κεφάλαιο Προμηθέας. Τι σημαίνει Προμηθέας για τον Μάκη τον Γιατρά? Εντάξει, εμένα Προμηθέας πρώτα απ' όλα με έκανε γνωστό στο μπασκετικό κοινό. Δεν θα με ήξερε και η μάνα μου. Δεν θα μιλάγαμε τώρα αυτή τη στιγμή, δεν υπήρχε ο Προμηθέας. Με στήριξε, με βοήθησε, με αγάπησε. Και τα λέω Προμηθέας εννοώ τους ανθρώπους της ομάδος. Ζήσαμε μεγάλες στιγμές, ζήσαμε όπως είχα πει ούτε στα νηρά μας και αυτά που ζήσαμε. Την αγαπάω την ομάδα, είναι στην καρδιά μου και πιστεύω θέλω πάντα να πηγαίνει καλά και πάντα να προοδεύει και να κάνει επιτυχίες και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Επειδή θίξα το θέμα του Προμηθέα, εγώ η αλήθεια το είχα σημειώσει να το ρωτήσω για έναν συγκεκριμένο αθλητή, τον Λευτέρη τον Ματζούκα. Ήταν από τους παίχτες που αναδείξατε στον Προμηθέα, τρομερό ταλέντο, πήρε τη μεταγραφή στον Παναθηναϊκό και πέρσι μάλιστα έπαιζε πάρα πολύ στον Παναθηναϊκό σε σημείο που θυμάμαι τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τον Δημήτρη τον Γιανακόπουλο, να λέει ότι ξεκινάμε με τον Ματζούκα. Παρ' όλα αυτά ο Ματζούκας δεν παίζει πλέον, δηλαδή έχει μείνει πολύ πίσω στο rotation, νομίζω είναι και πλέον πάρα πολύ πίσω στο rotation σε σχέση με άλλους παίχτες. Εσύ όμως τον ξέρεις καλύτερα και νομίζω ότι μπορείς να καταλάβεις γιατί συμβαίνει αυτό και γιατί ο Ματζούκας, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην Ελλάδα, έχει μείνει τόσο πίσω, τι πρέπει να κάνει από εδώ και πέρα, θα πρέπει να αλλάξει παραστάσεις κτλ. Πρώτα απ' όλα, επειδή μου είπες ότι ανέδειξε το Ματζούκα, όπως είπα και πριν, υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων. Εγώ είμαστε τυχεροί που είχαμε τον Λευτέρη στην ομάδα μας. Τον είχαμε από 12 χρονών, πολύ μικρό, πάρα πολύ μικρό. 14 χρονών έπαιξε στην Basket League, έπαιξε στην Ευρώπη πολύ μικρός. Νομίζω ότι έχει όλα τα ρεκόρ σε αυτό το κομμάτι. Είναι ένα παιδί που δουλεύει πάρα πολύ. Το μεγαλύτερο του όπλο για μένα είναι το μυαλό του. Πέρυσι είχα χαρεί πολύ γιατί πίστευα πραγματικά. Είχα και φέτος κάποια παιχνίδια, αν θυμηθώ, και με τη Βαλένθια. Νομίζω και με την Μπάγκερ. Νομίζω ότι ήταν καθοριστικός. Και έπαιξε ρόλο να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω τι έγινε. Είχε κάποιο τραυματισμό, ήταν κάποια αρρώστια. Κάποια στιγμή έμεινε λίγο πίσω, είδα ότι δεν ήταν κάτι στη δεκάδα. Δεν ξέρω τι συνέβη και ξαφνικά έμεινε εκτός rotation. Αλλά εγώ θα σου πω ένα παιδί το οποίο το πιστεύω πάρα πολύ. Το ξαναλέω, το πρώτο του όπλο είναι το μυαλό του. Είναι πολύ δυνατό στο μυαλό. Είναι ένα μεγάλο στίγμα για το ελληνικό μπάσκετ.
Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να παίξει ακόμα ψηλότερα. Είναι σε μια ηλικία, είναι 21 χρονών. Νομίζω ότι πρέπει ο Παναθηναϊκός ξέρει καλύτερα γιατί επένδυσε πάνω στο Πατζούκα. Αυτή η ομάδα ξέρει τι πρέπει να κάνει για το Λευτέρη. Εγώ το πιστεύω πολύ το Λευτέρη και πιστεύω ότι θα απασχολήσει τον Νίκο Μπάσκετ τα επόμενα χρόνια. Τώρα, αν θα πρέπει να πάει κάπου για λίγο για να ξαναγυρίσει τον Παναθηναϊκό, αυτά είναι πράγματα που πρέπει να σκεφτούν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού και ο Μαντζούκας με τους δικούς του ανθρώπους. Αλλά όπως ξαναείπα, ο Λευτέρης το μεγαλύτερο όπλο είναι το μυαλό και νομίζω ότι είναι έτοιμος να υπάρξει πάλι την ευκαιρία και να είναι έτοιμος για να πρωταγωνιστήσει. Coach, επί τη ευκαιρία, αφού ξεκινήσαμε για πριν αθλητές στον Προμηθέα που είναι στον Παναθηναϊκό, εγώ θέλω και ένα σχόλιο για τον Τζέριαν Γκραντ. Το καλό είναι ότι ό,τι είπα, το είπα πριν γίνει, το είπα από το καλοκαίρι. Το είπα δημόσια σε μια εκπομπή που βγήκα και είπα ότι ο Τζέριαν είναι ένας παίκτης, γιατί μου λένε όλοι ανακάλυψε τον Τζέριαν. Δεν ανακάλυψα κανένα Τζέριαν. Είχε μεγάλη καριέρα στο NBA. Συγκυρία ήταν, επειδή ο αδερφός του εδώ είχε κοπεί από το NBA, ήταν απογοητευμένος. Και με το που είδα γιατί παίκτη μιλάμε, έκανα τα δύνατα δυνατά και εγώ και η ομάδα μας και με πολύ χαμηλό κόστος για να μπορέσει να έρθει στην ομάδα. Είναι ένα παιδί το οποίο ήταν το επίπεδο ότι ήταν η Ευρωλίγκα. Είμαστε πολύ τυχεροί που είχαν δύο παίκτη. Εγώ δεν τον έβγαζα έξω το γήπεδο. Κάποια στιγμή παρακάλεγε για αλλαγή και προτιμούσα να πάρω το time out και να μην τον βγάλω. Τέτοια. Για τέτοιο παίκτη μιλάμε. Και νομίζω και στην Αρμάνη που πήγε, αδίκως, όποτε έμπαινε στο γήπεδο ήταν πάντα θετικός. Σε μια ομάδα που είχε πολλά σκαμπανεβάσματα, νομίζω ότι έψαχνε τα πατήματά του. Πέρυσι με την Τούρκη το Τέλεκομ έκανε εξαιρετικό EuroCup, ήταν και MVP του EuroCup. Και νομίζω και φέτος, αν με ρωτήσεις τον MVP του Final Four, για μένα ήταν ο Τζέριαν. Η αλήθεια είναι ότι... Είναι εξαιρετικός χαρακτήρας. Γιατί εγώ πάντα συνδυάζω τον μπάσκετ με τον χαρακτήρα, παίζει μεγάλο ρόλο για μένα. Είναι και εξαιρετικός χαρακτήρας. Εξαιρετικός. Η αλήθεια είναι ότι αν δείτε στο Σιμπλίν και στους δύο αγώνες είχε το μεγαλύτερο και στα δύο παιχνίδια του Παναθηναϊκού συνολικά. Δηλαδή και στα δύο παιχνίδια ήταν καθοριστικός. Εγώ δεν λέω για το Σιμπλίν, εγώ λέω ότι ήταν τα μάτια μου και πόσο καθοριστικός ήταν να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Γιατί κάποια πράγματα κάποιοι παίκτες για τον κόσμο δεν φαίνονται τι κάνουν. Αλλά τουλάχιστον για τα μάτια τα δικά μου και επειδή τον είχα και ξέρω πώς δουλεύει, τι κάνει, για μένα ήταν MVP του Final Four. Πάμε λίγο. Δημήτρη, ξέρω ότι ήθελες να ρωτήσεις μερικά πράγματα και αναφορικά με το μέλλον του coach και με αυτά που και για την Basket League. Οπότε σου αφήνω τις επόμενες ερωτήσεις για να επιστρέψουμε μετά να πούμε και για τελικούς κάτι παραπάνω, έτσι. Ναι, εγώ θέλω. Δώσε μου λίγο χρόνο να ρωτήσω τον coach. Δεν ξέρω αν ισχύει 100%, αλλά μάθαμε πρόσφατα για τη συνεργασία σου με τον Pete Michael. Είναι πριν αθλητής στην Μπαρτσελόνα και πλέον ατζέντης. Γραφόταν πέρσι όλη τη χρονιά ότι μιλάς με τον Ηρακλή. Χθες διαβάσαμε ένα δημοσίευμα ότι μιλάς με τον Μίλωνα. Ποιο είναι το μέλλον σου? Πού θα σε βρούμε? Δηλαδή, κοιτάς εξωτερικό, κοιτάς Ελλάδα, έχεις συμφωνήσει ήδη κάπου? Πρώτα απ' όλα ισχύει ότι πήγα στο γραφείο του Pete Michael. Ο Pete Michael είχε ένα παίκτη στην ομάδα μου, το Joey Young. Από εκεί ξεκίνησε μια συνεργασία, μια κουβέντα μαζί του. Εγώ δεν είχα μάνατζερ όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είχα πάει σε... Ήταν επιλογή μου. Δεν υπήρχε λόγος. Δεν ήθελα... Ενώ είχα πολλές προτάσεις από διαφόρους επαγγελματίες του χώρου μας που είναι εδώ στην Ελλάδα. Και δεν είχα κάποιο πρόβλημα. Τους εκτιμούσα όλους. Επειδή ήμουν χρόνια στον Προμηθέα. Επειδή το μυαλό μου δεν είχε να κάνει με κάτι άλλο. Και δεν χρειαζόμουν κάποιον. Ούτε να ταυτιστώ με κάποιον. Ούτε να πάω σε κάποια γραφή. Δεν χρειαζόμουν κάτι. Την ομάδα την ένιωθα λες και ήταν το σπίτι μου, οπότε δεν χρειάζονταν κάτι. Τώρα πήγα στο Pete Michael, ξεκίνησε μια συνεργασία από το Μάρτιο και μετά. Αν ακούστηκε ότι πέρυσι πήγα στο ότι αν με ήθελε ο Ηρακλής, είχα συζητήσει και με άλλες ομάδες. Εγώ δεν μ' αρέσει να διαφημίζω, ούτε θα καθίσω, ούτε είμαι αντιδημοσιογραφικός. Εγώ λέω αντιτουριστικός. Δεν είμαι ο άνθρωπος που θα πάρω τηλέφωνο και θα πω. Ξέρεις, γράψα για μένα αυτό, ή με πήρε τηλέφωνο τάδε, ή με πήρε τηλέφωνο τάδε. Είμαι τελείως στο ανάποδο. Τώρα είχα πέρασει ένα πρόβλημα υγείας, είμαι καλά, το έχω ξαναπεί. Θέλω να γυρίσω στους πάγκους. Αν βρω την ομάδα που θα μου δώσει το κίνητρο και
θα υπάρχει φιλοδοξία για να. Όχι για να πάω για να κάνω το πρόβλημα να φορέσω το κουστούμι και τη γραβάτα, για να κάνω κάτι που εγώ πιστεύω ότι θα προσφέρω και θα κάνουμε κάτι μεγαλύτερο από αυτό που θα περιμένει η ομάδα, τότε θα ασχοληθώ. Αν δεν βρω, δεν θα κάνω τίποτα. Εννοείται ότι με ενδιαφέρει και το εξωτερικό, αλλά σίγουρα και το να είμαι στην Ελλάδα δεν είναι ότι ψάχνω μόνο στο εξωτερικό. Αν βρω κάτι που με ενδιαφέρει, θα το κάνω. Και ακόμα μία ερώτηση έχω. Επειδή ξέρω ότι δεν παρακολουθείς μόνο Basket League, μόνο Ευρωλίγκα, είδαμε φέτος, κατά τη γνώμη μου, την καλύτερη Α2 Elite League, όπως θες πες, είναι όλων των εποχών, για μένα. Θες να μας κάνεις ένα σχόλιο γι' αυτό? Πώς βλέπεις τους δύο ξένους? Βλέπεις το πρωτάθλημα να έχει αναβαθμιστεί? Νομίζω ότι με τους δύο ξένους θα αναβαθμίσει και πάρα πολύ το πρωτάθλημα. Πρώτα απ' όλα, με αυτόν τον τρόπο βρεθήκαν και νέα παιδιά, παίξαν και νέοι παίκτες σε ηλικία. Ηλικιακά δηλαδή βρήκαν χρόνο συμμετοχής. Γιατί το να έχεις καλούς παίκτες δίπλα σου είναι πιο εύκολο από το να παίζουν, ξέρεις, χωρίς αυτούς. Υπήρχαν παίκτες πρωταγωνιστές, παίκτες. Ο ένας ήταν ο Μπράιαντ. Νομίζω ότι μπορεί να κάνει σπουδαία καριέρα και στην Α1, αλλά και ακόμα περισσότερο. Και άλλα παιδιά. Και ο Μπράτφορντ από τη, από τη Μεγαρίδα. Από τη Μεγαρίδα. Υπήρχαν παίκτες έμπειροι, ο Μπάρτ που ήταν στο, στο Μίλωνα. Ο Πανιόνιος, ο Ντέιβις, ένας παίκτης που είχε παίξει στην Α1. Γενικά όλες οι ομάδες, ο Ηρακλής και ο Μαλίσεβιτς και ο ξένος που έφερε μετά, ήταν καλοί παίκτες. Υπήρχαν πολύ καλοί. Της Λευκάδας, ο Κοντός ήταν πολύ καλός. Δεν θυμάμαι τα ονόματα για τους, αλλά λέω. Ήταν πολύ καλός, πολύ καλός παίκτης. Σίγουρα ήταν ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Έγινε ένα τρομερό Final Four. Ένα με πάρα πολύ κόσμο. Το παρακολούθησα και αυτό από κοντά. Σπουδαία παιχνίδια. Δίκαια ο Μίλωνας ανέβηκε στην Α1. Έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Στο δεύτερο παιχνίδι που ήταν Πανιόνιος, ο Ηρακλής κέρδισε πολύ δύσκολα τον Ερμής Παταρίου, που ταξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Έκανε μια καταπληκτική χρονιά, δεν το περίμενε κανείς. Και με τη φυγή του Μπράιαν νομίζαν όλοι ότι έσβησε η ομάδα, αλλά πραγματικά κάνανε αξιοθαύμαστη πορεία. Και το παιχνίδι με τον Ηρακλή το έχασε στη λεπτομέρεια, δηλαδή μπροστά σε όλο το παιχνίδι. Στο παιχνίδι του Πανιόνιου Ηρακλής νομίζω ότι ήταν παιχνίδι Α1, δεν ήταν παιχνίδι Α2. Εξαιρετική ατμόσφαιρα, τρομερό παιχνίδι, με διακυμάνσεις, με αλλαγές στο σκορ, με πολλά θέματα. Όποιος και να κέρδιζε, αυτός που έχασε θα ήταν στενοχωρημένος, γιατί θα έλεγε ότι μια τρίχα, ένα σούτ, ένα μπάσιμο, μια βολή. Νομίζω υψηλό επίπεδο και πραγματικά ήταν πολύ. Κάθε χρόνο βλέπω ότι ανεβαίνει το επίπεδο. Και μακάρι να βγαίνουν και νέοι παίκτες από την Elite League και να γίνουν και άλλα πράγματα. Πάντως, να σου πω την αλήθεια, λίγο πριν ξεκινήσουμε το γύρισμα, ακούγοντας ένα άλλο podcast, άκουσα το όνομά σου για το Μίλωνα. Δεν ήθελα να σε ρωτήσω, αλλά επειδή το ανέφερες τώρα, το λέω κι εγώ. Εγώ δεν ανέφερα τίποτα για το Μίλωνα. Εγώ δεν ανέφερα. Εγώ... ναι, εγώ το ανέφερα τον Δημήτρη. Και έκανε στον Φαρίο και στην και ανέβηκε. Όπως σου είπα και πριν, δεν βγαίνω και λέω τι κάνω, ποιον μιλάω. Και... αν είναι κάτι και αν πάω κάπου, σωστό. Είναι σίγουρο να το μάθουν όλοι. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, επειδή αναφέραμε μάλλον τους ξένους για την Α2, είχαμε ρωτήσει και τον coach Τούδη στο επεισόδιο που είχαμε κάνει μαζί σχετικά με τις αλλαγές των ξένων στην Basket League. Υπάρχει αντιγνωμία. Οι ξένοι λογικά θα μείνουν έξι, αλλά υπάρχει το σενάριο το να μην υπάρχει περιορισμός αλλαγών. Δηλαδή, όσους ξένους θέλει να έχει μια ομάδα και απλά να έχει έξι το δεκάδα. Είσαι σύμφωνος με αυτό ή θεωρείς ότι δημιουργείται μεγαλύτερος ανταγωνισμός ή ανοίγει περισσότερο η ψαλίδα με τους δύο μεγάλους? Στο Super Cup που είχα έρθει στη Ρόδο και είχε γίνει αυτή η ερώτηση, είπα ότι και την προσωπική μου άποψη και την άποψη της ομάδας, τι πίστευα για την ομάδα μου, αλλά και την προσωπική μου άποψη, ότι ο 7ος ξένος, ότι δεν θα κάνει, το μόνο που θα ευνοήσει ήταν τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό και μετά το πιο ισχυρό ενάντια του πιο αδύνατου. Τώρα αν αυτό γίνει, ότι να υπάρχουν και 12 ξένοι που μπορείς να έχεις δικαίωμα στην Ευρωλίγκα και να μπορείς να διαλέγεις ποιον είναι στους 6, καταλαβαίνεις ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν θα χάσουν ποτέ. Νομίζω ότι είναι κατανοητό, έτσι. Ναι, ξεκάθαρο, ξεκάθαρο. Αν είχε ένα τραυματισμό, αν είχε και εκεί που δεν θα είχε
θα τον είχε έξω. Τώρα, άμα έχει να διαλέξει από 10-11 ξένους, έχει τρομερή ποιότητα από όλες τις υπόλοιπες ομάδες, οπότε δεν μπορεί να τους κερδίσει ποτέ. Εγώ διαφωνώ. Αλλά εγώ είμαι ο γιατράς. Γιατί διαφωνώ. Με ρώτησες, σου απάντησα. Εγώ θα έλεγα ότι να μπορούν να παίζουν για μένα 5 ξένοι. Και ας είχες περισσότερους. Δηλαδή, αν ήταν 5 λιγότεροι ξένοι, με το να δώσουμε περισσότερο χρόνο στους Έλληνες. Και να μπορούσε να κάνει αλλαγές, γιατί οι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη σίγουρα θέλουν περισσότερες ενίσχυση. Εκεί ήταν ένα σύμφωνο. Το να παίζουν 6 ξένοι. Αν πει ο ένα ξένο κάνει διαφορά, ένα ξένο παίζει, κλέβει από κάποιον 25-30 λεπτά. Ακόμα. Και αν μπορεί να του αλλάξει όπω μου είπε, νομίζω ότι εγώ δεν συμφωνώ. Βέβαια, οι μεγάλοι κάνουν κουμάντο. Αυτοί έχουν τα γκέμια. Αυτοί διατάζουν και οι υπόλοιποι χορεύουν. Αλλά εγώ δεν έχω πρόβλημα να πω την άποψή μου. Όχι, μα για την άποψή σου είσαι και εδώ μαζί μας, η αλήθεια είναι, δεν είσαι για κάποιο άλλο λόγο. Απλά θεωρείς ότι αυτό μπορεί να δώσει μεγαλύτερο κίνητρο στους Έλληνες παίχτες, γιατί ξέρεις, υπάρχουν και τα φαινόμενα εφησυχασμού, ότι όπως και να έχει θαυρώσει Βόλο, με χρειάζονται, μπαίνουν στη μέση κι άλλα μετά. Το νόμισμα πάντα έχει δύο όψεις, αλλά εγώ αυτό που είπα, δηλαδή και 5 ξένοι δεν είναι λίγο. Δεν είπαμε να παίξουμε 2 ξένους, να γυρίσουμε σε παλιά χρόνια. 5 ξένοι δεν είναι λίγο, αλλά. Και με τους 6 που είμαστε, πες ότι okay, υπήρχαν άλλοι 6 Έλληνες. Ωραία. Πόσοι ήταν πρωταγωνιστές, πολύ λίγοι. Έτσι, και συγκεκριμένες ομάδες, με συγκεκριμένη φιλοσοφία. Οπότε, αν θα εισαγωγικά οι Έλληνες θα νομίζουν ότι θα έχουν δεδομένα συμβόλαια και τέτοια, νομίζω ότι αυτό πάλι λίγοι είναι οι παίκτες, πάλι τα ίδια γίνονται, πάλι οι καλοί θα έχουν τα συμβόλαια, πάλι αυτοί που είναι αξίζουν θα πάνε και στο εξωτερικό. Οπότε, το λέμε για το λέμε. Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο στους τελικούς οι οποίοι ξεκινάνε. Θέλω να μου πεις λίγο τα κλειδιά ή πού πιστεύεις ότι θα χτυπήσει κάθε ομάδα. Όπως είπες στην εισαγωγή που κάναμε, ο Ολυμπιακός έχει το μειονέκτημα έδρας, ο Παναθηναϊκός αντίστοιχα το πλεονέκτημα είναι το φαβορί μετά από 2 χρόνια. Συν και τους τραυματισμούς που είχε ο Ολυμπιακός, αλλά τι πιστεύεις μπορεί να αλλάξει ο Ολυμπιακός αρχικά στο παιχνίδι για να ματσάρει μετά την απουσία του Φαλ. Και πού πιστεύεις θα χτυπήσει ο Παναθηναϊκός αντίστοιχα? Εγώ δεν νομίζω ότι είναι μόνο η απουσία του Φαλ. Ότι και ο Ράιτ είναι εκτός 7 ξένων. Και ότι μετά από αυτό που χτύπησε και ο Φαλ. Γιατί ο Ράιτ ήταν ιδίως στο Super Cup. Ήταν καθοριστικός στο να κερδίσει ο Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό. Και πώς μάτσαρε το Λεσόρτ. Οπότε αυτό που περίμενα ότι θα είχε αντίθετο ο Ολυμπιακός στους ψηλούς. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό το πλεονέκτημα. Υπάρχει ισορροπία. Νομίζω ότι το είπα και στην αρχή, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που στηρίζεται στην άμυνά του. Θα προσπαθήσει να χαμηλώσει το ρυθμό, θα προσπαθήσει να περιορίσει τη δημιουργία του Λουκά και όχι το σκοράρισμα και να βγάλει τον Άννα εκτός παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάει και νομίζω έτσι θα πάει σεταρισμένα και θα προσπαθήσει να κλέψει. Όλοι λέμε ότι το πρώτο παιχνίδι είναι το πιο εύκολο σε εισαγωγικά να το κλέψει ο φιλοξενούμενος, να πάει με ψυχολογία που να μπορέσει, αν τον πάει στο ρυθμό του, να αγχώσει τον Παναθηναϊκό, ίσως και να τον ευρύ μετά από τη... Γιατί ξέρεις, η κατάκτηση τίτλου φέρνει ευτυχία, φέρνει ποτό, φέρνει διασκέδαση, φέρνει και άλλα πράγματα. Μήπως τον ευρύ κοιμόμενο, που δεν νομίζω, γιατί και ο Παναθηναϊκός διψάει για τίτλο στην Ελλάδα, και τους πάει στην έδρα. Αλλά... Το είπα και στην αρχή, είναι η πρώτη φορά που θα πω ότι έχει πλεονέκτημα για μένα, μικρό πλεονέκτημα για Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι ο κόουτς Αταμάν αυτό που λες το έχει καταλάβει από πριν, γιατί διάβασα ότι μάζεψε τους παίχτες πριν από τα μάτια με τον Άρη σε ξενοδοχείο. οπότε είχε καταλάβει από πριν τι έρχεται και ήθελε να το απομονώσει. Δεν γίνεται να καταλάβουμε εμείς από εδώ που καθόμαστε στη θάλασσα και να μην τα καταλάβει αυτός που είναι μέσα. Για τον κόουτς Αταμάν, σε ρώτησε πριν ο Δημήτρης, δεν μας είπες. Περαιτέρω την άποψή σου για τον coach Μπαρτζόκα. Δεν είμαι αντικειμενικός, γιατί πρώτα απ' όλα έχω μια εξαιρετική σχέση. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τα δύο προηγούμενα χρόνια ήταν ο καλύτερος προπονητής στην Ευρωλίγκα. Έχει αφήσει το στίγμα του στον Ολυμπιακό. Έχει μια ιδιαιτερότητα στον τρόπο που παίζει. Νομίζω ότι ο coach Μπαρτζόκα είναι ο καλύτερος Έλληνας προπονητής που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έχω τον απόλυτο σεβασμό και θαυμασμό. Θα σε πάω στα βαθιά. Δημήτρη, δώσ' μου μια τελευταία ερώτηση. Επειδή το συζητήσαμε και off the record, δεν κρυβόμαστε.
Θεωρώ καταρχάς ότι αυτοί που τον κρίνουν ή τον ξέρεις, κάνουν μια πιο αυστηρή κριτική τώρα, αν όχι ισοπαίδωση, συνήθως δεν πατάνε, εγώ λέω, στο γήπεδο ποτέ. Αλλά θεωρείς το αξίζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν θυμάμαι τον Ολυμπιακό να έχει πάρει ποτέ 7 σερί εκτόριους τίτλους. Ξέχωρα τι έγινε και στο Final Four. Γιατί, όπως είπες και πολύ σωστά είπες, τα Final Four και οι μονοί αγώνες είναι συγκυρίες, κάτι που θα γίνει λάθος, ένα φάουλ, οτιδήποτε. Δεν το καταλαβαίνει ο απλός κόσμος, νομίζω αυτό. Ο κόσμος του Ολυμπιακού, εγώ έτυχε να είμαι και στο τελικό του ποδοσφαίρου. Επειδή ήρθε ο κόσμος Μπαρτζόκα στο γήπεδο και είδα τι έγινε. Ο κόσμος του Ολυμπιακού νομίζω τον αγαπάει τον κόουτς και τον εκτιμάει, τον σέβεται και όλες αυτές τις χαρές που του έχει δώσει μαζί με το υπόλοιπο, με την υπόλοιπη ομάδα, είπαμε δεν ξεχωρίζουμε ένα, νομίζω ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού ξέρει να εκτιμάει. Τώρα αν υπάρχουν κάποιοι, παντού υπάρχουν, όταν έχεις εκατομμύρια κόσμο θα υπάρχουν και κάποιοι που δεν θα σε γουστάρουν. Τι να κάνουμε δηλαδή, δεν μπορεί να σε γουστάρουν όλοι, ούτε όλοι μπορεί να συμφωνούν. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν. Και είμαστε τυχεροί σαν Έλληνες που έχουμε να δει τον προπονητή. Η φιλοσοφία του Μάκη Γιατρά είναι πιο κοντά στον Εργίνα Ταμάνη ή στον Γιώργο Μπαρτζόκα? Καλή ερώτηση. Νομίζω για να θέλω να είμαι τίμιος και δίκαιος, είναι κοντά στον Ταμάνη. Κάτι ήξερε εσύ και το ρώτησε αυτό. Κάτι ήξερε εσύ, αλήθεια είναι. Βασικά, εγώ έχω στο μυαλό μου πώς παίζουν οι ομάδες του coach και πώς παίζει ο Παναθηναϊκός Εργίνα Ταμάν. Εγώ ήμουν σίγουρος για την απάντηση. Να σου λέω την αλήθεια. Και θα μπορούσα να σου πω ότι έχω πάρει κάποια από τον έναν, κάτι από τον άλλον, ότι είναι κάτι στη μέση. Αλλά εγώ που απαντάω πάντα είμαι πιο κοντά προς τον Ταμάν. Δεν ξέρω αν είναι η ώρα να μιλήσουμε για μεταγραφικά σενάρια, αλλά. Ακούγονται πολλά αυτόν τον καιρό. Εγώ θα πάω σε δύο παίχτες που είναι πιο safe. Θεωρείς ότι οι μεν χρειάζονται. Θα σου πω για τα δύο ονόματα που ακούγονται περισσότερο, έτσι, τα πιο βαριά ονόματα. Ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται το Μίσιτς και ο Ολυμπιακός το Βεζέγκοφ, ή μπορεί να βρουν και κάτι διαφορετικό στην αγορά που να μην κοστίζει τόσο? Κοίτα, το κόστος έτσι κι αλλιώς δεν τα βάλουμε μέσα στη τσέπη μας. Σωστό. Και ξέρουν αυτοί που πληρώνουν για να πληρώνουν παραπάνω μπορούν να πληρώσουν. Μου μιλάς τώρα για δύο παίκτες. Ο Βερζέκοφ ήταν ο VP της Ευρωλίγκας. Ήταν ένας παίκτης ο οποίος άλλαξε και εξαιρετικά παιχνίδια, εξαιρετικά ποσοστά. Νομίζω ότι άλλαξε την ιστορία του Ολυμπιακού και έδωσε και τον τρόπο παιχνιδιού του, γιατί δεν είναι μόνο πώς κίνησε με την μπάλα, είναι πώς κίνησε μακριά από την μπάλα. Νομίζω ότι ο Βερζέκοφ κολλάει γάντι με αυτό που παίζει ο κόουτς Μπαρτζόκας, με το στυλ που παίζει, και μπορεί να το υποστηρίξει 100%. Και νομίζω ότι ταιριάζει ο Ολυμπιακός. Μακάρι να γυρίσει. Ο Μίσιτς είναι ένας παίκτης πολυβόλων, ένας παίκτης που ο κόουτς Αταμάν τον είχε στην ΕΦΕΣ, που έχει πάρει Ευρωλίγκες με την ΕΦΕΣ, που πήγε στο NBA. Νομίζω ότι είναι δύο μεταγραφές που αν γίνουν θα δυναμώσουν πάρα πολύ τις ομάδες μας και νομίζω ότι θα είναι φαβοροί και οι δύο για την επόμενη χρονιά να πάει στο Final Four. Πιστεύεις ότι είναι αλυσίδα όλο αυτό, δηλαδή όσο δυναμώνει ο ένας, δυναμώνει και ο άλλος, και αυτό ωφελεί κυρίως το δικό μας μπάσκετ σε επίπεδο EuroLeague? Σίγουρα, ο ένας τραβάει τον άλλον. Όταν υπάρχει αντιπαλότητα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και όταν υπάρχει σε υγιής πλαίσιο, αυτό είναι και καλό, έτσι. Σίγουρα τραβάει ένας τον άλλον. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός με την επένδυση που έκανε φέτος, δηλαδή ο Ολυμπιακός θέλει δυνατό τον Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός θέλει δυνατό τον Ολυμπιακό. Έτσι είναι για να υπάρχουν επιτυχίες και έτσι τραβάει ένας τον άλλον. Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι, ότι αυτοί μεγαλώνουν και μεγαλώνει η απόσταση από τους υπόλοιπους, που αυτό κάνει το ενδιαφέρον για τον κόσμο. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουν και θα βρεθούν τρόποι, και αυτό είναι δουλειά όλων που είναι στο μπάσκετ. Θα βρουν τρόπο ώστε και οι πιο μικρές ομάδες να μπορούν, σε εισαγωγικά μικρές ομάδες, γιατί υπάρχουν μεγάλες ομάδες, και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ και το Περιστέρι και ο Προμηθέας, που μπορεί να μην έχει την ιστορία, αλλά έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι πρωταγωνιστεί και υπάρχει στο ελληνικό μπάσκετ. Ιστορικές ομάδες, ο Πανιόνιος, ο Ηρακλής μπορεί να είναι τώρα στην Α2, αλλά μπορεί σύντομα να είναι στην Α1. Και άλλες ομάδες που μην άρχισε τώρα και λέω ένα. Και ο Κολοσσός έχει δείξει κάποια τα τελευταία χρόνια, έχει κάνει καλές χρονιές. Πώς αυτοί θα μπορέσουν να δυναμώσουν, να μεγαλώσουν τα μπάτζετ τους, όχι προς το όφελος των προπονητών, για να λένε οι προπονητές ότι έχουμε καλή ομάδα. Το να μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί με τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό,
που να μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί στην Ευρώπη και να προσελκύει περισσότερο, γιατί ο κόσμος θέλει επιτυχία. Όταν έχεις επιτυχίες, παραδεύεις κόσμο. Άρα δεν έχεις επιτυχία, θα παίζεις μόνος σου. Λοιπόν, κλείνοντας, σε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση που είχαμε και δεν μακρηγορήσαμε και αρκετά, ευχάριστα θα μας ακούσουν όλοι νομίζω. Θέλω να μου πεις λίγο για το project το όλο που τρέχεις με τα 3-on-3, με τα γήπεδα σε όλη την Ελλάδα, γιατί είναι, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και δίνει και την ευκαιρία σε παιδιά, σε όλη την επαρχία και, στις, και στην πρωτεύουσα να γνωρίσουν το χώρο του street basketball. Πρώτα απ' όλα είναι κάτι που μου αρέσει. Είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε με κάποιους φίλους σε πλάκα πριν 9 χρόνια. Τότε που δεν ήξερε κανείς τι είναι το... Εμείς το λέγαμε 3-on-3, τώρα είναι 3x3. Ξεκίνησε για πλάκα. Τώρα έχει φύγει από την πλάκα και γίνεται πολύ πιο σοβαρό. Γυρίζουμε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει υποστήριξη από περιφέρειες και δήμους. Σημαντικό ότι όσοι έρχονται και παίζουν είναι δωρεάν. Δεν παίρνουμε χρήματα από τους συμμετέχοντες. Γιατί κάποια στιγμή γραφτήκαν κάποια πράγματα, ότι παίρνουμε συμμετοχές. Όλα αυτά ήταν ψέματα. Είναι δωρεάν. Έρχονται από 10 χρονών ως 70 χρονών. Έχει έρθει αθλητής. Γιατί όταν τη φορά στο Λτσάκι, όλοι οι παιδιά είναι και άλλοι αθλητές είναι. Έχει έρθει σαν τουρνά στη Βέρεια ένας κύριος 70 χρονών και έπαιξε και το χειροκροτήσαμε όλοι. Είναι και άλλα πράγματα που περνάμε μέσα από τα τουρνά. Κάνουμε και άλλα πράγματα που δεν χρειάζεται να πούμε. Κάνουμε κάποιες κοινωνικές δράσεις που το κάνουμε και μας αρέσει και το αγαπάμε. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που το τρέχουμε, που γουστάρουμε που το κάνουμε. Και τώρα που έχω και χρόνο, επειδή πηγαίνω σε όποιο μέρος, τώρα προχθές ήμουν στην Οικουμενίτσα, τώρα θα πάμε στην Κρήτη και το τουρνά με τον Γκάλι, το οποίο είναι κάτι πάρα πάρα πολύ μεγάλο και είναι μεγάλη τιμή που θα κάνουμε ένα τουρνά με, το, με τον άνθρωπο που εμείς που μιλάμε για μπάσκετ ήταν ένας, μην πω ότι ήταν ο μοναδικός, ένας από αυτούς που μας κάνουν να ασχοληθούμε με τον μπάσκετ, όπως ήταν και ο Παναγιώτης Γιαννάκης και ο Φάνης Χριστοδούλου και ο Βασούλας και ο μην αρχίσω και λέω τώρα πάλι ονόματα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίξαν το μπάσκετ το 87. Είναι κάτι που μου αρέσει, είναι κάτι που ταιριάζει στον Έλληνα. Νομίζω ότι και σαν 3x3 και σαν εθνικές ομάδες στα επόμενα χρόνια θα έχουμε μεγάλες επιτυχίες, γιατί τώρα νομίζω ότι έχει αναπτυχθεί σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, από το μικρότερο μέρος μέχρι το μεγαλύτερο γίνεται 3x3. Γι' αυτό είναι σημαντικό και επειδή εγώ γυρίσω όλη την Ελλάδα, όπου πάω, υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή και ο κόσμος το γουστάρει, το έρχεται και παίζει με μεγάλη χαρά. Εγώ πάντα λέω ότι ωραίο το παρκέ για εμάς που αγαπάμε το άθλημα, αλλά αν δεν παίξεις κάτω από το φως του φεγγαριού και στο ανοιχτό το γήπεδο, δεν καταλαβαίνεις τι σημαίνει μπάσκετ. Σωστό. Και εμείς που είμαστε μεγαλύτεροι, στα ανοιχτά παίζαμε. Εκεί γαλουγηθήκαμε, εκεί μάθαμε ότι μάθαμε. Έτσι είναι. Συμφωνώ 100%. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την πάρα πολύ ωραία κουβέντα και επικοδομητική. Χαρά μας που ήσουν μαζί μας και ελπίζω στο μέλλον να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή για ακόμα μεγαλύτερη και ωραίτερη συζήτηση περί μπάσκετ. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Να είστε πάντα καλά και εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι κάνετε. Είσαι καλά. Λοιπόν, κλείνοντας να πω ότι αν σας αρέσει αυτό που ακούτε, αυτό που βλέπετε, επειδή έχω καιρό να το πω, Δημήτρη, πατήστε μια εγγραφή, ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις, βάλτε μια καλή βαθμολογία, πολύ σημαντικό για μας, για να συνεχίσουμε. Καλή συνέχεια σε όλους.